Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να βγάλουμε τη σκουριά από κάποια μέταλλα, όχι με το συμβατικό τρόπο, ξύνοντας δηλαδή με γυαλόχαρτο, με σύρμα, με αλυφή κτλ, αλλά με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ηλεκτρόλυση του νερού, όπου σαν άνοδο στο θετικό πόλο θα βάλουμε ένα καθαρό μέταλλο και σαν κάθοδο στον αρνητικό θα βάλουμε το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να καθαρίσουμε. Για να γίνει η ηλεκτρόλυση εύκολα θα πρέπει το νερό να γίνει καλός αγωγός. Χρησιμοποιούμε μαγειρική σόδα ή ακόμη καλύτερα, όπως θα το κάνω και εγώ, σόδα πλυντηρίου. Η αναλογία είναι περίπου ένα κουτάλι του φαγητού, κουτάλι μεγάλο στα 4 λίτρα ή ένα κουτάλι στο ένα γαλόνι, όπως λένε περίπου. Το γαλόνι είναι περίπου 3,80 λίτρα. Θα το κάνουμε με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης, με μια μπαταρία 12 βολτή, ή ακόμη καλύτερα με ένα μετασχηματιστή 12-13 βολτ, για να μην μας τελειώσει κάποια στιγμή η μπαταρία. Το ρεύμα όπου γίνεται η ηλεκτρόλυση με την αναλογία αυτή σε μαγειρική σόδα είναι πάνω από 5 με 7 αμπέρ και κάτω από 20, για να είμαστε και ασφαλείς. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά, γιατί εκλείεται υδρογόνο και οξυγόνο, που σε περίπτωση δημιουργίας πυνθήρα μπορεί να δημιουργηθεί κάποια μικρή έως και πιο μεγάλη έκρηξη. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Πρώτα ένα μπετόνι, το οποίο θα είναι το δοχείο που θα γίνει ηλεκτρόλυση. Έχω κόψει από πάνω την πάνω πλευρά με το καπάκι και έχει γίνει σαν κουβάς. Σαν άνοδο θα χρησιμοποιήσω λαμάκι από μαύρο σίδερο. Θα βάλω 4 λάμες εσωτερικά στις γωνίες για να είναι μεγαλύτερη η επιφάνεια όπου βγαίνει το καινούργιο μέταλλο για να προσκοληθεί στο αντικείμενο που θέλουμε να ξεστουγκουριάσουμε. Θα στερωθούν εσωτερικά στις 4 γωνίες έτσι. Θα γεφυρωθούν μεταξύ τους, θα δώσουμε το θετικό πόλο και κατόπιν θα στερεώσουμε το αντικείμενο που είναι να ξεσκουριάσουμε στον αρνητικό πόλο. Για να δούμε σιγά σιγά την κατασκευή. Το κάθε σίδερο για να στερεωθεί θα ανοίξουμε δύο τρυπούλες εδώ που θα το δέσουμε με ένα σύρματάκι εξωτερικά και μία τρύπα επάνω όπου θα στερεώσουμε ένα χάλκινο σύρμα για να κάνουμε τη γέφυρα που θα ενώνει και τα τέσσερα. Για να ξεκινήσουμε. Τα σίδερα που θα χρησιμοποιηθούν σαν άνοδος έχουν τρυπηθεί. Στην πάνω τρύπα θα στερεωθεί ένα κομμάτι σύρμα χαλκού που θα ενώνονται μεταξύ τους και στις άλλες δύο θα περάσουμε ένα σύρματάκι που θα τα δέσουμε εξωτερικά το δέσιμο και εσωτερικά η ράβδη βέβαια στο κουτί που θα μπουν έτσι. Δηλαδή κάθε βέργα θα μπει κάπως έτσι. Αφού στερώσαμε το σύρμα χαλκού, κάναμε και τις τρύπες, αρχίζουμε και στερεώνουμε τα σίδερα με αυτόν τον τρόπο. Περνάμε ένα σύρματάκι από εδώ με δύο τρυπούλες και κατόπιν μέσα το στρίβουμε και το στερεώνουμε. Κοιτάζουμε να μπει λίγο λοξά ώστε να είναι στον αέρα, να μην ακουμπάει στα τυχώματα, ώστε να είναι ελεύθερη επιφάνεια που εκλείεται το καθαρό μέταλλο και από τις δύο πλευρές. Και αφού έχουμε ενώσει όλες τις ανόδους σε μία,
σε αυτό το σημείο θα δώσουμε το συν. Πρέπει τώρα να κάνουμε και το εξάρτημα για την κάθοδο. Έχω φτιάξει αυτό το ξυλάκι. Είναι αυτό χαλκός στο σύρμα. Από εδώ θα κρεμάμε το αντικείμενο που θέλουμε να ξεσκουριάσουμε. Αυτό θα στέκεται κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Θα κρεμάμε από εδώ το αντικείμενο με ένα σύρμα χαλκού και από πάνω θα δίνουμε το πλύν. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ο χαλκός που είναι δεμένος στην άνοδο να μην βρέχεται από το νερό, ώστε να μην αποκολούνται και κομμάτια χαλκού, μόρια χαλκού και πηγαίνουν προς το αντικείμενο που θέλουμε να ξεσκουριάσουμε. Η στάθμη θα είναι λίγο πιο χαμηλά από εδώ που έχουμε τα δεσίματα. Για να προχωρήσουμε. Έχουμε αυτά τα δύο σκουριασμένα εξαρτήματα. Αυτό είναι από ένα παλιό σκεπάρνι και αυτό είναι από ένα σφυρί που πελεκάμε πέτρες. Θα δοκιμάσουμε να τα ξεσκουριάσουμε. Στην αρχή θα τα τρίψουμε με μία σειρματόβρουτσα ή με ένα γυαλόχαρτο να φύγουν λίγο τα χοντρά. Βλέπουμε φεύγει κάτι από τη σκουριά, αλλά έχουμε πολύ μέλλον ακόμη για να τα καθαρίσουμε. Για να δοκιμάσουμε τώρα τι θα γίνει με την ηλεκτρόλυση. Τα δύο εργαλεία θα στερωθούν κατά αυτόν τον τρόπο στο γάντζο με το σύρμα αυτό, ο οποίος είναι δεμένος εδώ που θα μπει το αρνητικό, ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας. Έχω βάλει 2,5 τετράκιλα περίπου νερό. Αυτό θέλει περίπου γύρω στα 2-2,5 κουτάλια μαγειρική σόδα. Συγγνώμη, σόδα πλυντηρίου. Κάνει και η μαγειρική, αλλά η πλυντηρίου λένε ότι είναι καλύτερη. Είναι αυτή εδώ, σε κρυσταλλική δομή. Εγώ την έχω κοπανίσει λίγο με ένα σφυρί για να είναι σε κόκκους να διαλύεται πιο γρήγορα. Τη βάζουμε μέσα σε ένα πάνι και τη χτυπάμε πάνω σε ένα σκληρό αντικείμενο. Αδειάσαμε τη μαγειρική σόδα, θα την ανακατέψουμε και με κάτι. Και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ρεύμα. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα μια 12V μπαταρία. Συνδέθηκε μια μικρή 12V μπαταρία. Ο θετικός ο πόλος συνδέθηκε εδώ στα ηλεκτρόδια στην άνοδο και ο αρνητικός στο αντικείμενο που έχουμε κρεμάσει. Μπορούμε να δούμε ότι άρχισαν να σχηματίζονται κάποιες φυσαλίδες και το νερό άρχισε να θολώνει. Για να το δούμε από εδώ, ίσως φαίνονται λίγο καλύτερα. Θα δοκιμάσω τώρα να του δώσω λίγο παραπάνω ρεύμα με ένα μετασχηματιστή ώστε να μην ξεφορτώσει και η μπαταρία. Έχω συνδέσει ένα μετασχηματιστή που βγάζει 12 βολτ, μετά την ανόρθωση είναι κοντά στα 15-16. Δίνω συνεχή παροχή ρεύματος ώστε να μην ξεφορτήσει η μπαταρία κάποια στιγμή και παρατηρούμε ότι το φαινόμενο έχει γίνει πολύ πιο έντονο.
Βλέπετε οι φυσαλίδες είναι περισσότερες. Θα το φωτίσω και λίγο. Οι φυσαλίδες βγαίνουν από τα σκουριασμένα αντικείμενα. Να το δούμε λίγο και από την άλλη πλευρά. Το νερό άρχισε να θολώνει από τη σκουριά. Θα κάνουμε τώρα και κάποιες μετρήσεις. Για να δούμε και τι γίνεται με την τάση και την ένταση του ρεύματος λειτουργίας. Το βολτόμετρο δείχνει 14,8 περίπου βολτ DC και το αμπερόμετρο από δίπλα δείχνει 1,77, λίγο λιγότερο από 2 αμπέρ. Έτσι, 14,75 βολτ. Ο μετασχηματιστής είναι 12 βολτός, απλά μετά τη γέφυρα βγαίνει 12 ρίζα 2 το βολτάζ. Πέφτει λίγο και με το φορτίο, είναι λίγο λιγότερο από 15 βολτ. Και το αμπερόμετρο είναι στο 1,8 περίπου αμπέρ, λίγο λιγότερο από 2 αμπέρ. Και ένας γρήγορος έλεγχος για θερμοκρασίες στη συσκευή. Για να ελέγξουμε λίγο τη γέφυρα ανόρθωσης. 32,5 βαθμούς περίπου έχει η ψύχτρα. Η γέφυρα 26. Για να δούμε και το μετασχηματιστή. Ο πυρήνας έχει 27,5 βαθμούς περίπου, 26, 29, εκεί κοντά και τα ποινία γύρω στους 25 πάνω από τη μόνωση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η εξωτερική θερμοκρασία σε κάποιο τοίχο παράδειγμα που κοιτάζω εδώ πέρα είναι 19 βαθμούς. Είμαστε πολύ καλά και μάλιστα και πριν από λίγη ώρα που το έλεγξα ήταν πάλι το ίδιο. Οπότε η συσκευή δεν έχει κάποιο πρόβλημα υπερθέρμανσης. Κοιτάξτε μέσα σε 10 λεπτά πώς έχει γίνει το νερό από τις σκουριές και τα διάφορα υπολείμματα. Αυτά φεύγουν από το υλικό που έχουμε βάλει για καθαρισμό, σχηματίζονται προφανώς κάποια άλατα και επικάθεται σε αυτό σίδηρος από το καθαρό υλικό της ανόδου. Και αφού περάσανε 4 ώρες περίπου, έχουμε αυτή την κατάσταση, πάρα πολύ σκουριά όπως βλέπουμε, και λέω να το βγάλω το αντικείμενο να δούμε τι κάναμε. Θα το καθαρίσουμε τώρα λίγο για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα βάλουμε σε ένα μπολ λίγο ξύδι και θα τα τρίψουμε με ένα σφουγγαράκι, με μια βούρτσα να τα καθαρίσουμε λίγο. Εδώ είναι τα δύο αντικείμενα, βλέπετε η σκουριά εξαφανίστηκε. Αφού τα αντικείμενα τα καθαρίσαμε με λίγο ξύδι,
Τα σκουπίσαμε να φύγουν τα τελευταία υπόλοιπα, τα στεγνώνουμε με θερμοπίστολο. Και τέλος θα τα περάσουμε με κάποιο λάδι. Το συγκεκριμένο είναι σπρέι γράσου. Θα τα καθαρίσουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε και λίγο λαδάκι. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Αυτή είναι μία βίδα που την είχα χρησιμοποιήσει στις δοκιμές. Το ζευγάρι της ήταν αυτό εδώ, το Grover και η ροδέλα της, τα οποία δεν τα καθάρισα. Αυτή είναι η βίδα, η καθαρισμένη. Έβαλα ένα παξιμάδι καινούριο, δουλεύει πάρα πολύ καλά, σαν να είναι καινούρια. Αυτά είχα να σας πω για τον καθαρισμό σκουριάς με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Είναι κάτι απλό, γίνεται με μία μπαταρία 12V αυτοκινήτου ή με ένα μετασχηματιστή 12V με συνεχές ρεύμα. Απαιτείται ένα καθαρό μεταλλικό κομμάτι ή καλύτερα πολλά που βάζουμε γύρω-γύρω, τα οποία συνδέονται στο θετικό πόλο, και στον αρνητικό πόλο συνδέεται το αντικείμενο που θέλουμε να καθαρίσουμε. Βάζουμε περίπου στα 4 λίτρα ένα κουτάλι του φαγητού σόδα πλυντηρίου για να έχουμε καλή αγωγημότητα στο νερό. Η σκουριά που βγαίνει είναι εμφανής, έτσι, βγαίνει μεγάλη ποσότητα, πρέπει να το αφήσουμε κάποιες ώρες βέβαια, εδώ το άφησα 4 ώρες και από εκεί και πέρα το αντικείμενο ή το ασταρώνουμε και το βάφουμε ή το περνούμε με κάποιο αντισκοριακό και κάποιο λάδι για να το προστατεύσουμε από περαιτέρω διάβρωση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Θα τα ξαναπούμε πάλι σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.